Φεβράρι του 20, από εδώ και πέρα θα περάσουμε με το φόβο. Και η ίδια η γερόντισσα, η μαγεία γερόντισσα Γαλακτία, μου είπεν, θυμούμαι που το 16, στο τηλέφωνο, ήταν πολύ καλά τότε, και της λέω, γερόντισσα, ο κόσμος θέλει να ακούει ομιλίες μου, τι να τους λέω. Και ακούτε τι μου είπε μια Αγία, τα βρώμικα. Ακούτε τι μου είπε, τα βρώμικα να λες. Αυτά που θα φέρω, μου λέει, τις αρρώστιες, τις ενεσάρες και τον πόλεμο. Τα βρώμικα, της λέω, κοίταξε γέ μου, μου λέει, κοίταξε δεσποτάκο μου, σε να σου έδωσε ο Θεός θάρρος. Και τολμάς και μιλάς όταν οι άλλοι για ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να μιλήσουν. Για διάφορους λόγους. Πρέπει να μιλήσεις για τις εκτρώσεις, για τα παραφύσιν του σώματος, που δεν είναι μόνο του σώματος, και επιθυμιών της ψυχής. Σώμα και ψυχή πάνε μαζί. Ασθενή μου το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Δεν χωρίζουν αυτά. Ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού, ψυχή και σώμα, σώμα και ψυχή. Και επιπλέον έχει και Άγιο Πνεύμα, όταν έχει καλοσύνη και αγωνίζεται. Λοιπόν, θα μιλάς, μου λέει, για τις εκτρώσεις, για τα παραφύση που γίνονται εντός και εκτός γάμου, από πάρα πολύ κόσμο δυστυχώς, μου λέει, ευρώμησεν οι οικουμένοι. Και για τις μαγείες να λες, μου λέει, σατανισμούς, βλασφημίες. Ιδιαίτερος, μου λέει, αυτά τα τρία τα πρώτα είναι αυτά τα αίτια που ο Χριστός για ένα διάστημα θα πάρει το έλεος του από τον κόσμο και θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη του. Ακούεις? Λέω, τι σέστημα, είναι φοβερό αυτό. Ναι, μου λέει. Και τότε θα θέλει ο κόσμος να τον στηρίξετε. Γιατί θα φοβηθεί πάρα πολύ ο κόσμος, μου λέει, από αυτά που θα γίνονται. Ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε, θα είναι τόσα πολλά αυτά που θα βλέπετε και θα ακούτε, τσάκα τσάκα, που δεν θα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Και συνέστηνε, κλείστε τις τηλεοράσεις. Από τότε. Ο Άγιος Επίσκοπος της Φλόρινας έλεγε, θα έρθει μια αρρώστια από την Ανατολή που θα ταπεινώσει τους γιατρούς. Σκούπα ηλεκτρική και θα πάρει πάρα πολλούς. Ο δε Αλωνεύτης, μαρούλα μου, ο χωριανός σου, ο Άγιος Πατήριμος Σάββας, ο Υγειασμένος, κρίμας δεν έχω εκείνον το εικονάκι που σας έδωσα, τη γραφή από πίσω. Λοιπόν, και λέει, το θρόνο του Αντιχρίστου θα τον καταλάβει η υγεία. Να ζήσεις, Γιάννη μου, είδες, μου άφησε να ύπινε η αρρώστια. Ο Αντίχριστος θα καταλάβει το... μπράβο, ρε Ελληνίτσα μου. Σε ευχαριστώ. Ο Αντίχριστος θα πάρει, λέει ο Όσιος Πατήριμος Σάββας. Εμείς ακούμε τους θεοφόρους, ό,τι μας πούν, τους Αγίους. Έτσι μάθαμε. Που τον Άγιον Πορφύριο, που τον Άγιον Ιάκωβο, που τον Άγιον Παΐσιο. Να ακούς τους Αγίους γέννη. Δεσποτάδες μπορεί να κάνουν λάθος. Πατριάρχες μπορεί να κάνουν λάθος. Οι σύνοδοι μπορεί να κάνουν λάθος. Εκεί που συμφωνούν οι Άγιοι δεν έχει λάθος. Εκεί που συμφωνούν. Συμφωνία πατέρων λέγεται αυτό. Και λέει λοιπόν ένας σύγχρονος θεοφόρος πατήρ που εκοιμήθην το 2016, αλλά πότε τα λέει αυτά, το 2007. Άκου, τι έβλεπε, τι του αποκάλυψε ο Θεός. Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας. Είναι μια γρίπη που θα έρθει. Θα μοιάζει με γρίπη. Μια κατασκευασμένη ασθένεια.
συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού. Όσοι δεν εμβολιαστούν θα απομονώνονται. 2007. Λέει μου μια καλή κυρία δαμέ, απομονωθήκαμε δεσπότη. Και όλα αυτά φόβος. 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 Και μετά από το φόβο τρόμος. Και μετά από τον τρόμο τι επιδιώκουν αυτοί? Να βάλουν τις νέες τάξεις πραγμάτων, αυτοί λέω. Να βάλουν τους εμβολιασμένους να τσακώνονται με αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν. Μες στην οικογένεια πρώτα. Ύστερα μες στο χωριό. Μες στην ενορία. Μες στα μοναστήρια. Συμβαίνει και αυτό. Βλέπετε, όπου υπάρχει διάβολος, υπάρχει διαίρεσης. Και μόνο η διαίρεσης και ο φόβος που ήρθε μες στον κόσμο, ξεκάθαρα είναι κατασκευασμένα όλα αυτά και ξεκάθαρα κρύβεται πίσω και το αρνητικό πνεύμα, όχι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα, η σενότητα πάντα σε κάλεσε. Είναι πνεύμα ειρήνης και στις αρρώστιες και στις συκοφαντίες και στις δοκιμασίες. Είναι πνεύμα ειρήνης. Λοιπόν, γι' αυτό είπα να πω λίγα λόγια, αφού ο κόσμος τα θέλει, τα λόγια. Και μερικοί διερωτούνταν. Α, έπαθεν το και ομόρφου, πάει, εκαήκαμε. Λέτσι, εγώ ήμουν ο Σούπερμαν. Κι εγώ άνθρωπος είμαι, σάρκα φορών και τον κόσμο νικό. Με ασθένειες, με αμαρτίες. Και μια αμαρτία που έβλεπα μέσα μου και μίλησα της Παναγίας έτσι, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι μόνο οι εκτρώσεις και τα παραφύση και τα μαγικά. Έβλεπα μια αλαζονία. Άρχισε μια ιδέα να νομίζω κάτι για τον εαυτό μου. Και όταν το κατάλαβα, εφοβήθηκα. Και λέω της Παναγία μου, ταπεινέ μου Κύριε, ταπείνωσέ με. Ταπείνωσέ με. Χωρίς ταπείνωση δεν θα μπορώ να πω έναν Κύριε ελέησον. Και κανόνισε τα. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε ακόμα, ήδη μου. Λοιπόν, και είπα, επειδή κυριαρχεί και θα κυριαρχεί το πνεύμα, το δαιμόνιο μειών, άμα πεις φόβος, τρόμος, πανικός και χάος που έρχεται, ξέρετε τι δαιμόνιο θα χορεύει από εδώ και πέρα? Ήδη χορεύει. Αλλά τώρα είναι να κάνει με άρμα χορό, έλεγε η μάνα μου. Άρμα χορό. Μεγάλο δηλαδή. Και οι χριστιανοί πρέπει να οπλιστούν με τακτική θεία κοινωνία. Αυτή είναι που διώχνει τα πνεύματα και τις φοβίες. Και οι χριστιανοί πρέπει να μάθουν να προσεύχονται. Οι μη εμβολιασμένοι για τους εμβολιασμένους. Και το ανάποδο. Καταλάβατε τι λέω? Να έχετε κομποσκήνιν κάθε μέρα όσοι δεν εμβολιαστήκετε και προστήκετε του μόρφου. Λοιπόν, να λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου που επήραν το εμβόλιο. Και εκείνοι που εμβολιαστήκαν να λέει για μας που δεν εμβολιαστήκαμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, προστάτευσε τους δούλους σου, τους μη εμβολιαστέντες. Τι ωραίο. Ο ένας να στηρίζει τον άλλο. Καλοσύνη αυτή θα προσελκύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον Χριστό μας και τον επουράνιον Πατέρα μας.